Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι μια ακόμη επικοινωνία μας, μια ακόμα εκπομπή εδώ στη σελίδα μου στο Facebook. Σε μια εβδομάδα με πολύ έντονη δραστηριότητα, αυτή που άρχισε. Και στο μπάσκετ με διπλά παιχνίδια, θα τα πούμε πρώτα ο Θεός έτσι όταν έρθει η ώρα εννοώ. Και στο κύπελο την Τετάρτη, επίσης όταν έρθει η ώρα, με τον Πας Γιάννενα, ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό την εξέλιξη της χρονιάς για το Τριφύλι. Μην τα ξαναλέμε, είναι μια διοργάνωση την οποία έχει στοχεύσει ο οργανισμός αυτός και δεδομένα μια θετική έκβαση των πραγμάτων θα οδηγεί στο Παναθηναϊκό σε ένα διάστημα έτσι, όχι απαραίτητα εφορίας, ίσως είναι υπερβολικό, σε ένα ηρεμίας θα έλεγα, ησυχίας και στην περίπτωση που, στην απεκταία περίπτωση που κάτι στραβώσει ή εσωστρέφειας αντίθετα. Χθες, σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό μάτς, είδαμε ένα από τα πιο πλήρη παιχνίδια του Τριφυλιού φέτος, απέναντι βέβαια σε μια ομάδα η οποία είναι και αδύναμη, λόγω του περιορισμού μεταγραφών, έτσι κι αλλιώς είναι οι δύο τελευταίες ομάδες που έχουν βιώσει τις συνέπειες της μία διοδότησης, απαγόρευση βαθμών, απαγόρευση μεταγραφών, με συγχωρείτε, ηλικιακοί περιορισμοί, μείον 6. Αν δεν είχε αλλάξει ο κανονισμός, θα είχαν υποβιβαστεί και ο Παναθηναϊκός πέρσι και ο Πανιώνιος. Γενικά, μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένες τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι. Ο Πανιώνιος, ο οποίος δεν είχε τον Αραμπούλ, το βασικό του επιθετικό, δεν μπορούσε να παίξει ο Εμμανουηλίδης, που δεν είναι βασικός αλλά παίρνει λεπτά. Δεν είχε το Λιμπεράκι, που ήταν τιμωρημένος, δεν είχε τον Κόρμπο. Είχε και κάποιες άλλες απουσίες μακρόχρονες, όπως του Μαξίμοβιτς, για παράδειγμα, ο οποίος βέβαια λείπει καιρό. Επομένως. Όντως η αποστολή του Παναθηναϊκού ήταν θεωρητικά εύκολη. Όμως τον έχουμε δει τον Παναθηναϊκό να τα κάνει μαντάρα και σε θεωρητικά εύκολες αποστολές. Επομένως, δεν θέλω να υποβαθμίσω τη νίκη σε καμία περίπτωση. Ο τελευταίος που θα το κάνω είμαι εγώ. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να τα βάζουμε τα πράγματα σε σωστή διάσταση. Βέβαια, ο Πανιώνιος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πήρε ο παλιό τον Ολυμπιακό στη Νέα Σμύρνη. Έτσι, βέβαια, έχοντας όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Ανεξάρτητα λοιπόν από τον αντίπαλο, είδαμε ένα πολύ μυαλωμένο παιχνίδι. Τον Παναθηναϊκό να χάνει δύο ευκαιρίες νωρίς. Στη συνέχεια να σκοράρει νωρίς με τον Χριστοδόνη. Να χάνει τις ευκαιρίες του, να δείχνει τις παθογένειές του με τα λάθη στην πρώτη γραμμή άμυνας που οδήγησαν δύο παίκτες του Πανιωνίου απέναντι στο Διούδη. Όπου εκεί θα μπορούσε να αλλάξει το παιχνίδι αν έμπαινε ένα από τα δύο. Και ειδικά η απόκρουση του Διούδη είναι πάρα πολύ σημαντική και κρατάει το 1-0. Συν της άλλης, είδαμε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος παρουσίασε πλουραλισμό στο σκοράρισμα, πλουραλισμό στην παραγωγή παιχνιδιού, δημιούργησε φάσεις, ειδικά μετά το 3-0 θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλα γκολ με την ευκαιρία του Μπέκ κτλ. Είδαμε να αναδεικνύονται πρωταγωνιστές, παίκτες, και το σημείωσα και χθες αυτό σε ένα post, που όλοι μας, λίγο έως πολύ, τους έχουμε ασκήσει σκληρή κριτική. Προσωπικά έχω ασκήσει κριτική όχι για το Μακέντα σαν παίκτη, για τον τρόπο χρησιμοποίηση του Μακέντα. Χθες ωστόσο τον γκολ που βάζει είναι συντερφορίσιο, να τα λέμε όλα, να είμαστε δικαίοι και να μην κοροϊδεύουμε. Ο Χρήστος Δόνης έδωσε, θεωρώ, τις δικές του απαντήσεις, όχι στον κόσμο που ασκεί κριτική και λέει ότι ο Δόνης ένα κανονικό Παναθηναϊκό να μην είχε θέση. Αυτό μπορεί να είναι και αλήθεια. Στους haters όμως. Και δυστυχώς είναι μια μάστιγα αυτό το να θεωρείς, ας πούμε, ότι για όλα τα δεινά μια ομάδα φταίει ένα παίκτη, ειδικά στον Παναθηναϊκό. Το να έχουμε αναγάγει σε επιστήμη όλο αυτό. Από την εποχή των Κουμουμπασινάδων, του Γιάννη Γκούμα, του Λουκά Βίντρα, έχουμε παίχτες που έχουν προσφέρει στην ομάδα, τους έχουμε φερθεί και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό γιατί, όχι γιατί έχω κάνει κάτι τέτοιο, όχι, απλά για να μην διαχωρίζω, δεν έχω σκοπό να βάλω μυαλό σε κανένα, να σηκώσω το δάχτυλο σε κανένα. Εννοώ ως οργανισμός, ας πούμε, οι ομοειδεάτες, ας το πω έτσι. Υπό την έννοια αυτή. Και τους έχουμε κάνει μαύρα πρόβατα. Νομίζω ότι να κρίνεις την ποδοσφαιρική αξία του Χριστού είναι θεμητό. Είναι μέσα στο παιχνίδι εννοείται. Το να αρχίζεις όμως να του χρεώνεις οτιδήποτε συμβαίνει είναι πάρα πολύ άδικο. Δηλαδή έχω διαβάσει και μου έκανε ο Θέμης, νομίζω, ένας φίλος στο Facebook, μου κάνει την παρατήρηση, μου λέει μη στέκεσαι σε 50 μηνύματα γιατί γενικεύεις. Και δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Σαφέστατα δεν είστε όλοι ίδιοι. Όμως, όταν υπάρχουν οι απόψεις ότι έφυγε ο Εμμανουηλίδης για να παίζει ο Δόνης,
Το έχω διαβάσει και αυτό. Είναι παίχτη σε άλλη θέση. Δεν εμποδίζει την ανέλυξη του μικρού ο Χρήστος σε καμία περίπτωση. Επειδή έχουν γραφτεί αυτά και έχουν υποθεί κατά κόρον, όπως έχει υπάρξει και χειδεολογία από τον έντυπο τύπο συγκεκριμένων ΜΜΕ στη σχέση του, που την έχουν ουσιαστικά έχουν πυροδοτήσει τη βόμβα που κρύβει ο κόσμος του Παναθηναϊκού στα σώψυχά του, με άρθρα για τη σχέση του. Εγώ πραγματικά και αυτό που έκανα post, επειδή έχω ζήσει και δύο προετοιμασίες με τον Δόν και έχω δει και πώς λειτουργεί απέναντι στον Χρήστο. Εντάξει, σίγουρα το πατρικό ένστικτο και το φίλτρο αυτό δεν αλλάζει. Από εκεί και πέρα όμως η μοναδική οικογενειακή έτσι στιγμή που είδα την ιδιότητα αυτή να ξεπερνά το ότι υπηρετούν και τη δύο τον Παναθηναϊκό ήταν η χθεσινή αγκαλιά. Δεν υπάρχει άλλη. Έτσι. Τέλος πάντων, για το Χρήστο απλά, προφητικά, στην εκπομπή του περασμένου Σαββάτου, για να μην λέτε ότι το λέω τώρα που σκόραρε, γιατί θα πείτε ότι τώρα το είπες που σκόραρε ο Χρήστος και είσαι από πάνω. Όχι. Είναι υπομένω, όσοι είδατε την εκπομπή του Σαββάτου, το ξέρετε και το θυμάστε και είναι και στους τίτλους που βάζω, ότι ο Παναθηναϊκός έχει χειριστεί 100% εσφαλμένα τον τρόπο επέκτασής του. Πιο δίκαιο θα ήταν, δεν τον ανανεώνουμε. Ή επίσης δίκαιο θα ήταν, η πρόταση είναι 5 δραχμές δεν μπορούμε παραπάνω, να αρνηθεί ο Χρήστος και να ψάξει να βρει ομάδα. Το να έχουμε αναγάγει σε πρώτα θέματα την ανανέωση του Αθανασακόπουλου, την επέκταση του Βαγιανίδη ή του Αποστολάκη. Εντάξει, ο Αποστολάκης έχει και κάποιες αντρικές συμμετοχές. Τα άλλα τα παιδιά είναι ο Αθανασακόπουλος 2, ημιτελής και ο Βαγιανίδης 1 στο κύπελο. Να έχουμε αναγάγει σε πρώτο θέμα αυτό και ότι θέλουν κάπου διάβασα 13 ομάδες στο Βαγιανίδη. Παιδιά, αν θέλουν 13 ομάδες στο Βαγιανίδη, το παιδί να πάει να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορεί να τον θέλουν και 23 και 33 και 43, οκ. Okay. Αλλά και να μην στεκόμαστε στο ότι ο βασικός τέλεχος του Παναθηναϊκού δεν έχει κληθεί ακόμα για ανανέωση, δείχνει ένα πρόβλημα. Όπως και να το κάνουμε. Στο θέμα του Χρήστου μιλάω πάντα. Και παραλαμβάνω ότι το έθεσα τώρα το θέμα αυτό. Το έθεσα το Σάββατο πριν τον γκολ. Όσοι δεν πιστεύετε, μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Τέλος πάντων, γενικά ένα παιχνίδι το οποίο κύλησε εύκολα για τον Παναθηναϊκό, έκρυψε συγκινήσεις. Ήταν ωραίο να το βλέπεις. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αυτοματισμούς. Έστω και με αντίπαλο υποδεέστερο, ήταν ομάδα, πολύ σημαντικό για μένα, και έδειξε να μην καταβάλλεται ούτε από την αρχή με τις χαμένες ευκαιρίες, το δοκάρι του Χρήστου και το τσάφ του Μακέντα. Δεν θα μπορούσε να τελειώσει καλύτερα εκεί. Ούτε βέβαια να καταβάλλεται από το κακό αποτέλεσμα στα Γιάννενα. Η ομάδα είναι μαντρωμένη σε ξενοδοχείο για 2 ημέρες. Μπορεί να ειρωνευτείτε, εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρή κίνηση και θα έπρεπε να συμβαίνει σε αυτά τα παιχνίδια, είτε παίζει με τον Πας Γιάννενα είτε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Έτσι ώστε να συγκεντρωθεί και να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο βαθμό συνοχής εν ώψη των αγώνων που έρχονται, γιατί υπάρχει και ένα παιχνίδι στην Ξάνθη το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Ο Παναθηναϊκός παρόλα αυτά, παρά το ό,τι έχει γίνει, βρίσκεται στο μείον 6 από την τρίτη θέση. Θυμάστε τι σας είχα πει στην αρχή της σεζόν. Πιστεύω ότι θα τερματίσει πάνω από την ΑΕΚ. Κοιτάξτε πού θα μπορούσε να είναι ο Παναθηναϊκός λίγο να ήταν σοβαρός αγωνιστικά και να μην πέταγε βαθμούς δεξιά-αριστερά και λίγο να μην τον έχει ευνοήσει η διαιτησία. Θα μου πείτε ποια διαιτησία. Εδώ σφάξαν την ΑΕΚ χθες στο γόνατο. Τέλος πάντων. Ή σφάξαν τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη εβδομάδα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Δυστυχώς μιλάμε για ένα διπολισμό τον οποίο έχω αναλύσει, για τον οποίο δικαιώνομαι εμφατικά. Και δυστυχώς δικαιώνομαι εμφατικά, διότι αυτό μελλοντικά θα το βρει ο Παναθηναϊκός μπροστά του, έχοντας δυναμώσει ομάδες οι οποίες δεν έχουν το Βεληνικές να τον φτάσουν ποτέ. Και ο ΠΑΟΚ ανήκει σε αυτές και χθες κέρδισε ασθμένοντας την ΑΕΚ και με τη βοήθεια της διαιτησίας ξεκάθαρα. Αλλά έτσι δεν συμβαίνει. Γι' αυτό κάποιοι χαρακτήρισαν αιρετική την άποψή μου. Βρε, μην μπαίνει playoff, πού να ξαναπέζει με αυτού, αυτά θα σε σφάξουν. Κοιτάξτε τι έχει να γίνει στα playoff. Πραγματικά κοιτάξτε τι μακελιό έχει να γίνει στα play-off. Οι τύποι είναι αποφασισμένοι. Είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία. Έτσι. Και υπέρ του ΠΑΟΚ και υπέρ του Ολυμπιακού, καθένας με τα δικά του όπλα. Έτσι. Και υπάρχει θέμα σήμερα τα 9 πέναλτι του Παναθηναϊκού και τα 7. Δεν θέλω 9 πέναλτι. Θέλω 59 πέναλτι. Όσα γίνονται. Είναι 9 και άλλα 5 που δεν έχουν δοθεί. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Να μην του ρίχνουν. Να
να τους αφήνουν να βάζουν γκολ, να μην τους ρίχνουν κάτω. Επομένως, τι πάει να πει είναι πρώτος στα πέναλτι. Πρώτος στα πέναλτι, γιατί σαφέστατα πρώτος στα πέναλτι και δεν έχουν δοθεί, επαναλαμβάνω, άλλα 5. 2 στο Καραϊσκάκι. Μόνο. Όσον αφορά τις μεταγραφές, βάζουμε μια ανωτελεία για τον Άγγι. Σας το είχα πει ότι είναι πληροφορίες από την Πολωνία. Υπάρχει ένα θέμα με τη ρήτρα. Ο Παναθηναϊκός θέλει να παίξει λίγο με τη ρήτρα. Θέλει να την κατεβάσει λίγο, γιατί θεωρεί ότι. Τώρα δεν ξέρω αν θεωρεί ότι μπορεί να δώσει, ας πούμε, 1,2 το καλοκαίρι να τον φέρει και όχι 1,4 ή 1,5 που ζητάει η Λέγκια. Αλλά ας περιμένουμε λίγο για τον Άγγι. Νομίζω ότι στο τέλος θα έρθει. Αλλά επειδή υπάρχουν χειρισμοί εν εξελίξει, ας είμαστε λίγο υπομονετικοί. Όσον αφορά τον Αουάν, ο παίκτης ήρθε χθες. Νομίζω ότι είναι έτοιμος να παίξει. Νομίζω ότι αν είναι εντάξει τα εργομετρικά του, τα ιατρικά του και όλα αυτά, θα ανακοινωθεί σήμερα το απόγευμα ή αύριο το πρωί και θα μπει στην αποστολή, στην προεπιλογή, για να είναι έτοιμος περισσότερο στην Ξάνθη, νομίζω, και όχι με τον Πας Γιάννενα. Αλλά ας μην αποκλείσουμε, γιατί αυτό είπε και ο coach χθες. Είπε ότι ίσως έναν παίκτη προλάβουμε να τον έχουμε την Τετάρτη. Ο Δόνης, ο οποίος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνεργασία του με τον Ρόκα στις δύο συγκεκριμένες μεταγραφές του Αουάρ και του Νάγκη, θεωρώντας και του Νάγκη τελειωμένη, αυτό κατάλαβα, αλλά επαναλαμβάνω, ας περιμένουμε, γιατί ο Ρόκα είπε ότι δεν έχει τελειώσει κάτι ακόμα. Συν της άλλης, στο θέμα του επιθετικού, επειδή καθημερινά λαμβάνω μηνύματα, και τώρα που λέω μηνύματα, μία παρένθεση. Έχω απαντήσει περίπου σε 200 χθες το βράδυ. Είναι άλλα τόσα. Μην θεωρήσετε ούτε συνομπισμό όσοι τυχόν ακούτε, ούτε τίποτα. Από το μάτς με τα Γιάννενα και μετά δεν έχω προλάβει λόγω ενός οικογενειακού προβλήματος να τα κοιτάξω όλα. Υπόσχομαι ότι μέχρι απόψε, αύριο, θα έχω απαντήσει σε όλους σας. Χθες απάντησα περίπου 200 από τα 350 μηνύματα που έχω λάβει από τα Γιάννενα και μετά. Δυσάρεστα στα Γιάννενα και ευχάριστα μετά το χθεσινό παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Τι έλεγα λοιπόν για το θέμα του επιθετικού που ρωτάτε. Για τον επιθετικό Παραθυναϊκός κοίταξε μια περίπτωση, η οποία όμως η οποία ήταν καλή, η οποία δεν τελεσφόρησε, και επειδή η αγορά είναι όντως περιορισμένη, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Και αυτό είπε ο προπονητής χθες, ότι στο θέμα του επιθετικού πολύ δύσκολα θα προκύψει προσθήκη. Αλλά ας περιμένουμε. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κάτσει, μπορεί να μείνει κάποιος ελεύθερος στην εξέλιξη του Ιανουαρίου και ο Ρόκα να το έχει στο μυαλό του. Γιατί με την προσθήκη του Μαροκινού δείχνει ο Ρόκα καλά αντανακλαστικά. Φέρνει παίκτη πριμέρα διβιζιών, φέρνει έναν παίκτη έτοιμο για ενδεκάδα. Ίσως τον πιο ποιοτικό παίκτη στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Σε ποιότητα, ίσως μαζί με τον Μακέντα και τον Γκουρμπέλη και τον Ζαχίντ. Καταρχήν είναι μεγαλύτερο όνομα από τον Ζαχίντ, έτσι. Και έχει πολύ σημαντική αγωνιστική αξία ο παίκτης αυτός και νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει και ως κεντρικό χαφ, δηλαδή παίζοντας 6 δίπλα στον Γκουρμπέλη ή στον Χριστοδόνη, και να πάρει τη θέση του Μπουζούκη ή του Ζαχίντ στο γήπεδο. Τα έχει αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, απάντησα νομίζω σχεδόν σε όλες τις απορίες σας, αλλά πάμε να δούμε τα μηνύματα. Λάμπρο παίζει του Μπρέκ να έρθει το καλοκαίρι, ρωτάει ο Γιάννης. Γιάννη μου, η ΠΑΕ το έχει διαψεύσει 2 και 3 φορές και το θέμα αυτό έχει τελειώσει για την ίδια. Βέβαια, επειδή ο παίκτης έχει συμβόλαιο, ξέρεις, επίσημα να έβγαινε να έλεγε κάτι ο Παραθυναϊκός δεν μπορούσε. Το κρατάμε, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάς εμένα, νομίζω ότι το σενάριο Γκέτεμπορκ το καλοκαίρι για τον Μπρέκ είναι πιο μπροστά. Αλλά ας περιμένουμε. Δεν ξέρεις πότε τι γίνεται. Λοιπόν. Καλησπέρα Λάμπρο, έχεις δίκιο σε όλα. 2 πέναλτι με Γαύρο, 1 πέναλτι με Λαμία. Για τον Αουάρ έχεις εικόνα, ενώ σαν παίκτης θα κάνει τη διαφορά. Παίζει εξάρι οκτάρι. Τον Εμμανουηλίδη πιστεύω κακός, πολύ τον έδωσαν δανεικό. Φίλε Νίκο, τον Εμμανουηλίδη τον έδωσαν δανεικό με τη λογική να ψηθεί. Έτσι. Τον έδωσαν δανεικό με τη λογική να ψηθεί. Δεν έχει εξασφαλίσει τη θέση βασικού ούτε στον Πανιόνιο. Τώρα τι να πω. Νομίζω ότι καλό του κάνει, τέλος πάντων. Για τον Μαροκινό, παίζει και στο 6 και στο 8. Έτσι, μπορεί να προσφέρει. Παιδιά, είναι παίκτης ομάδας Πριμέρα Διβιζιών. Δηλαδή, μη συζητάμε τώρα μπροστά σε αυτούς που έρχονταν τα τελευταία χρόνια, αν κάνει
ο Ανουάρη όχι, εννοείται ότι κάνει και νομίζω ότι θα αλλάξει την ομάδα πάρα πολύ προς το καλύτερο. Καλησπέρα Λάμπρο, ο Ανουάρη θα παίζει τη θέση του Ντόνι, τέλος παίζει να γίνει και κάποια τρίτη μεταγραφή ανεξαρτήτου θέση. Ευχαριστώ και τον προτέρων για τρίτη μεταγραφή, το εξήγησα Βασίλη μου πριν. Βέβαια μίλησα για φόρα, αλλά δεν νομίζω ότι και σε άλλη θέση ο Παναθηναϊκός θα πάρει κάτι. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να... μπορεί τώρα να πάρει μόνο δανεικούς παίκτες, εκτός αν προκύψει κάποιος ελεύθερος που είναι πολύ καλή περίπτωση. Και ο Παναθηναϊκός είναι... δεν θέλει τους δανεισμούς, ενώ δεν τους επιδιώκει, καταλαβαίνεις. Δεν είναι στο πρόγραμμα. Αν και με το Ρόκα θα διαφοροποιηθεί λίγο το πλάνο που άρχισε από το περασμένο καλοκαίρι, αλλά τέλος πάντων. Αν θα παίζει τη θέση του Δόν, δεν μπορεί να παίξει τη θέση του Δόν, του Κουρμπέλη, του Μπουζού και του Ζαχίδ. Βασίλη μου. Λάμπρο, καλησπέρα. Όντως δεν θα κάνουμε μεταγραφή στα φόρ. Ναι, το ανέλησα πριν, φίλε Κώστα. Η ανακοίνωση για το Βοτανικό, γιατί αργεί επίσης, πώς το βλέπεις για λεωφόρο του χρόνου. Χθες πάλι εμείς και εμείς ήμασταν. Ναι, ήταν λίγος ο κόσμος πάλι χθες, περίπου 3.500-4.000. Επιστροφή για λεωφόρο του χρόνου δεν το αποκλείω σε καμία περίπτωση. Δεν λέω ότι είναι το πιθανότερο, αλλά δεν το αποκλείω. Για το Βοτανικό τα είπαμε και το Σάββατο, να ανακοινωθούν κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα οριοθετηθεί. Είναι δύσκολο, Κώστα. 35 βαθμούς θα είχαμε δεν υπήρχαν οι κλέφτες, λέει ο Γιώργος και συμφωνώ. Φίλε Λάμπρο, καλησπέρα. Θεωρείς ότι είναι σωστό η ομάδα μας να κινείται σε αγορές δανεισμού, εννοείς σε κινήσεις δανεισμού, γιατί αγορά δανεισμού δεν υπάρχει, φίλε μου Φίλιππε. Εξήγησα και νωρίτερα μόλις ότι η επιλογή των δανεικών παικτών είναι για την εκπλήρωση των φετινών στόχων. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πληρώσει ρήτρες το καλοκαίρι ούτε το 1 εκατομμύριο πέσω ότι είναι για τον Άγγι που θα είναι παραπάνω, ούτε τα 4 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα του Ανουάρ, ούτε να πληρώσει το 1,2, 1,3, όχι, 1,750 νομίζω. Ναι, το 1,750 του Ζαχίδη. Δεν μπορεί. Απλά οι ρήτρες σε αυτές τις περιπτώσεις μπαίνουν αναγκαστικά, μπας και. Τι σέντρα διαβίτη έβγαλε χθες ο Γιώχανσον, πρέπει οπωσδήποτε να μείνουν σου αγιώχαστον, να μείνουν πυλώνες στα άκρα, λέει ο Βαγγέλης. Να σε καλά, Βαγγέλη μου. Ο Γιώχανσον, ο οποίος όντως ήταν και χθες πολύ καλός, μετά το Καραϊσκάκη και αρχίσει και βρίσκει τα πάνω του. Ευελπιστώντας σε συμβόλαιο πιθανότατα. Να δούμε. Ό,τι αποφασίσει η ομάδα σε αυτά. Ο Γιώχανσον, εντάξει, έχει δείξει τι μπορεί να κάνει στην καλή του μέρα, αλλά έχει δείξει τι μπορεί να κάνει και στην κακή του μέρα. Με την Bilbao τότε, όταν πρώτο είχε έρθει, ας πούμε, που τον είχαν κάνει από τη δεξιά πλευρά του, τον είχαν κάνει ρημαδιό. Με τον Πανιόνιο, θυμάμαι το παιχνίδι, τον είχα μπροστά μου, ας πούμε, καθόμουν εκεί που από τη δεξιά πλευρά μου του Παναθηναϊκού 25 λεπτά έχασε 10 φορές την μπάλα. Αλλά στην καλή του μέρα είναι πολύ ποιοτικό παίκτη, εντάξει. Καλημέρα Λάμπρο, ο Αποστολάκης Βαγιανίδης δεν ανανεώνει με τον Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω ότι ο Αποστολάκης θα ανανεώσει. Όταν έπαιζε με τον Ζουνίδη δεν έλεγαν τίποτα. Άσερα ρε Λάμπρο τους κλάψεις. Εδώ διαβάζω σε 50 ομάδες και σελίδες λένε τον Ανουάρ ακόμα δεν τον είδαμε παλτό. Εντάξει, αν είναι και ο Ανουάρ παιδιά παλτό, οκ. Okay. Ναι, όντως έχεις δίκιο, το έχω αναλύσει αυτό με τις συμμετοχές Χριστουδόνη επί Ζουνίδη και επί του πατέρα του. Έχεις δίκιο απόλυτο. Καλημέρα Λάμπρο Άρχοντα, λέει ο Γιώργος. Να σε καλά, Γιώργαρα. Γεια σου Λάμπρο, Μακέντα, Ινσούα και δεν του πρόσφεραν και προσφέρουν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Όλοι μαζί θα βοηθήσουν την ομάδα. Οι εσωτερικέ κλάψε, αν σταματήσουν, λέει ο Παναγιώτης. Τι άλλο. Λάμπρο, καλησπέρα. Με ποια λογική ο Παναθηναϊκός προχωράει με δανεικού και όχι με κανονικέ μεταγραφέ, πόσο μάλλον όταν αυτοί δεν πρόκειται να αγοραστούν το καλοκαίρι λόγω κόστου. Αργύρι μου, το εξήγησα πριν από λίγο. Επαναλαμβάνω και σε σένα ότι ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι κινήθηκε σε περιπτώσεις ελεύθερων παικτών πλην του Ζαχίν για να δυναμώσει το ρόστερ με λίγα χρήματα. Τώρα μπαίνει σε μια φάση εξαμήνου. Αποκλειστικά έρχονται δύο παίκτες οι οποίοι πρέπει να βοηθήσουν την ομάδα να πετύχει τους φετινούς της στόχους. Αυτό είναι κάτι πιο πρόσκαιρο αυτό. Πώς να το πω, πιο άμεσο. Και αυτό. Και να σου πω κάτι, όχι κοστοβόρο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να χρεωθεί από τον Ανουάρ και τον Άκη. Σε καμία περίπτωση, να ξέρεις. Δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι γίνεται πολύ προσεκτική δουλειά. Και δεν επαναλαμβάνονται λάθη του παρελθόντος. Μόνο με τη φανέλα αυτές τις ομάδες πρέπει να χάνουν 3-0. Πολύ βαριά φανέλα, λέει ο Μάριος. Καλημέρα, Λάμπρο. Πολύ ωραία μπάλα. Χθες ευχαριστήθηκα. Έχουμε νέα για τον Νάγκη, τα είπα. Συγχαρητήρια και σε όλα τα τμήματα που νίκησαν μπάσκετ ανδρών, σάλας, ποδόσφαιρο που έχει ξεχάσει τι σημαίνει ήττα, αλλά και μπασκετάρα από τι γυναίκε εναντίον του ΠΑΟΚ που ρίξαμε όντω 30-40 πόντου πόσο ρίξαμε. Σωστό ο Γιώργο. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Λάμπρο, από τον Χρήστο. Λάμπρο, καλησπέρα. Γιατί να παίρνουμε παίκτε του οποίου δεν μπορούμε να κρατήσουμε για το μέλλον με υψηλέ ρήτρε. Σα πω ότι ο Μπουζούκη θα ταλαιπωρείται στον Ασβέστη. Διοικητικά τι γίνεται, θα έχουμε αλλαγή το καλοκαίρι. Το θεωρεί πιθανό, γιατί άλλο δεν αντέχετε να παλεύουμε για την πεντάδα. Νίκο μου, ευελπιστώ ότι κάτι θα γίνει το καλοκαίρι και υπάρχουν πολλά σενάρια πράγματι τα οποία δεν θέλω να μοιραστώ γιατί δεν είναι σκοπό μου
να σας τρελάνω, ούτε να υποστηρίξω κάτι το οποίο δεν είναι δική μου πληροφόρηση, αλλά ό,τι μου διοχετεύεται, ίσως και εντέχνος για να το πω. Αλλά πιστεύω ότι θα υπάρχει κινητικότητα το καλοκαίρι στην ΠΑΕ, φίλε μου Νίκο. Το υπόλοιπο μήνυμά σου το απάντησα. Καλημέρα, φίλε. Ξέρεις εσύ, να σε καλά, Γιάννη μου. Καλησπέρα, Λάμπρο. Πώς θα σου φαινόταν Μακέντα Καμπετζής μπροστά με Ζαχίτα από πίσω του και μόνο ένα εξάρι τον Κουρμπέλη. Καλό επιθετικά, ρισκαδόρικο στο κέντρο, φίλε Δημήτρη. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Κουρμπέλης μόνο του να κρατάει όλο το κέντρο. Θέλει νομίζω παίκτη δίπλα. Γνώμη μου. Να αφήσουμε την Κρίνη και να πάμε γήπεδο την Τετάρτη, λέει ο Σπύρος. Ναι, παιδιά, την Τετάρτη, όσοι έχετε δηλαδή για την οικονομική δυνατότητα ή τον χρόνο, η ομάδα θα χρειαστεί τον κόσμο τη. Όχι επειδή παίζει με τα Γιάννενα, ας πούμε, που είναι χαμηλότερη κατηγορία, έχει χάσει το πρώτο μάτς και όλα αυτά. Γενικά στο κύπελο, στο πρωτάθλημα μπορείτε να μην βλέπετε στόχο, αλλά στο κύπελο υπάρχει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σας επηρεάσω. Ό,τι θέλετε, δεν είναι σκοπός μου αυτός. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με την εμφάνιση που έκανε η ομάδα με τον Πανιόνιο. Δεν θα έχει πρόβλημα με τα Γιάννενα, αν και βλέπω ότι θα είναι 10 παίκτες πίσω από το κέντρο. Ναι, Στέλιο, και εγώ αμυντικογενή διάταξη βλέπω για την πλευρά του Πάσα. Αν και στο πρώτο παιχνίδι το έπαιξε. Στην έδρα του βέβαια, αλλά το έπαιξε ενώ έπαιξε, δεν κλείστηκε. Καλημέρα Λάμπρος, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να σε καλά Δημήτρη. Καλημέρα στο Θανάση, στον Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα φίλε μου λέει. Στο Βαγγέλη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα φιλαράκι μου Λάμπρο. Επιτέλους καλά σήμερα μετά από 2 μέρες με πυρετό. Να σε καλά Βαγγέλη, περαστικά εύχομαι. Σε όλα τα παιδιά που παρακολουθούν, για να δω τι άλλο μήνυμα υπάρχει για να κλείσουμε. Γιατί δεν έχουμε ξεμπλέξει ακόμα με τα νοσοκομεία, όπως καταλαβαίνετε. Πρέπει να επιστρέψουμε. Να πούμε όμως ότι τα Γιάννενα είναι 2 κλάσεις ανώτερα του Πανιόνιου. Δύσκολο ο αγώνα, φίλε, την Τετάρτη. Χρειάζεται προσοχή στο transition στην αμυντική μα λειτουργία. Πολύ σωστό ο Νίκο. Ακριβώς εκεί θα επεσήμανα και εγώ. Το transition στην άμυνα είναι πολύ κομβικό με τον Πα. Γεια σου, Σειρά. Αν και Παναθηναϊκός σε δύναμη. Γεια σου, Νικόλα. Καλησπέρα, Λάμπρο. Επιτέλους είχαμε μια καλή Κυριακή. Ο άλλος Νίκος. Λάμπρο, καλησπέρα. Αυτός ο Βέργος που είναι. Βασίλη, νομίζω ότι θα πάει δανεικός στη Λογκρονές στην Ισπανία. Πάντως στην Ισπανία δανεικός. Νομίζω ότι θα πάει στη Λογκρονές. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Για την ομάδα δεν είμαι σίγουρος. Μετά από πολλά στιμένα ρεπορτάζ έχει ξεσπάσει απίστευτη γκρίνια για τους δανεικούς. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ο πρωταρχικός στόχος είναι η εξυγίανση οικονομικά και η ανάδειξη νέων παικτών, όχι μεταγραφές. Έλεος με την εσωστρέφεια και τον μηδενισμό, ρε παιδιά, λέει ο Άγγελος. Σωστός. Με Μπιλμπάο ήταν το πρώτο του μάτς. Ναι, Στυλιανέ, ναι, και έπαιξε αναγκαστικά χωρίς φυσική κατάσταση. Ισχύει, ισχύει, ισχύει. Ο Σταυρίδης Μακέντα είναι περιφερειακός με έφεση στον γκολ, έτσι πρέπει να τον αξιοκρατούμε, λέει ο Μάνος. Πότε επιτέλους θα έχουμε τις ανακοινώσεις, γιατί στασιμότητα στο θέμα φτάσαμε στα μισά του Γενάρη, όταν υπάρχει εξέλιξη. Γιώργο, τι να σου ανακοινώσουν τώρα. Λάμπρο, αν ερχόταν ο Ποτσετίνο με τον γιο του, θα είχαμε την ίδια εικόνα, θα του έβριζαν. Εξαρτάται. Ο καθένα λέει τη γνώμη του, δημοκρατία έχουμε, αλλά αντί για δόντι, ποιον θέλουν να φέρουμε, τον Πετράκη, τον Παντελίδη και με τον Ζουνίδη τα ίδια έλεγαν, δηλαδή ο Νιόμπλια ήταν καλύτερο από τον Δόνι, λέει ο Κώστας. Χθε ο Ζαχαριάδης ανέχτηκε τις βουτιές του Βαλιανάτου. Έπρεπε χθε ο Νιόνιος να παίζει με 9 παίκτες, λέει ο Γιάννης. Λάμπρο, η ομάδα δεν της είχαν κλέψει βαθμούς και έναν παίκτη τύπου Ελαραμπή ή Μπέρ καλύτερα και πίσω του Σωμακέντα θα πήγαινε για πρωτάθλημα. Πλάκα κάνεις με τον Ελαραμπή ή τον Μπέρ. Εννοείται ότι θα πήγαινε για πρωτάθλημα. 100% συμφωνώ. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ο Τεό λέει: ρε αδέρφια, ποια μπάλα παίξαμε χθες. Ο Πανίνος έπαιζε με 10 απουσίες, δεν είναι μηδενιστής, μαύρο χάλι. Εντάξει, είσαι λίγο αυστηρός όμως. Στη Χέρκουλες πήγε, λέει ο Κώστας. Ναι. Τι ώρα την Τετάρτη, 5 και 4. Έχω την εντύπωση ότι κάποιοι παίρνουν γραμμή. Το νέο αφήγημα είναι ιδανική, λέει ο Θανάσης. Μάλιστα. Ωραία, έχω διαβάσει και όλα τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, για τη συντροφιά και σήμερα. Να είστε καλά. Όπως καταφέραμε σήμερα να είμαστε μαζί κατά από δύσκολες συνθήκες, πιστεύω ότι θα είμαστε και αύριο. Μέρα-μέρα το πηγαίνω αυτό το διάστημα μέχρι να έχουμε κάποια νέα ευχάριστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε πρώτα ο Θεός αύριο στη 1 το μεσημέρι με ποδόσφαιρο, μπάσκετ και οτιδήποτε άλλο κινείται στην Παναθηναϊκή επικαιρότητα.